να παρουσιάσουμε και λίγο παραπάνω έργο, τους εντάξαμε εδώ πέρα, τα παιδιά που ασχολούνται, κάνουν τη βόλτα τους, κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν πέντε πράγματα, ασχολούνται λίγο έτσι με... Ψυχικά ασθενείς, αυτή τη στιγμή πού μπορούν να νοσηλευθούν? Εδώ δεν νοσηλεύουμε, εδώ είναι πεδοβάθμια. Όχι. Εάν έχουμε κάποιο περιστατικό το οποίο υποτροπιάσει οτιδήποτε, πηγαίνει στη κλινική του ψυχιατρική του, που είναι μοναδική ψυχιατρική κλινική που υπάρχει στην Κρήτη. Δεν υπάρχει στην άλλο και στα Χανιά. Στα Χανιά. Άμα μας καλύπτουν για το Ηράκλειο. Και ο κύριος Φαζάκης από εκεί. Εμείς είναι πρωτοβάθμιο. Αυτό είναι το πρωτοβάθμιο. Δηλαδή αυτή είναι και η ουσία και το πνεύμα δηλαδή τη όλη ιστορία που στήθηκαν αυτά τα κέντρα είναι αυτή. Να μπορούν οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν ένα λαχοκούμπι, να μην υποτροπιάζουν ώστε να μην αυξάνουν την νοσηλεία του, να μην αυξάνει και το κόστο, να μην αυξάνει και το. Ασφαλώς. Έχετε κάποια στατιστικά για το αν είμαστε σε φάση ανόδου αυτά τα τελευταία χρόνια έχουμε ή περίπου στοιχεία, τα ίδια. Τα στοιχεία μπορεί να σα τα δώσει και ο Φαζάκη από το κέντρο ψυχική υγεία, γιατί εγώ δεν υπάρχουν εδώ πέρα. Όχι, από το κέντρο. Τα έχουμε, δηλαδή για το 2013 έχουν βγει τα στοιχεία. Εμείς θέλουμε να αναφορέσουμε. Ο Άγιος Νικόλαος τα έχει παρουσιάσει και στο Πανελλήνιο Συνέδριο που έγινε τον Οκτώβριο. Έχετε τη δυνατότητα, γίνονται συνεδρίες, υπάρχει ο χρόνος. Εδώ. Θεωρητικά θα υπήρχε ο χρόνος και ο χώρος. Άμα ήμασταν εκεί που θα προβλεπόταν να είμαστε, να είμαστε εδώ πέρα. Είχαμε μιλήσει και με την κυρία Τριχοπούλου κάποια στιγμή. Είχαμε πει μήπως μπορέσουμε και φέρουμε κάποιον με μπλοκάκι, με κάτι άλλο, δεν ξέρω, κάποια άλλη μορφή, ας πούμε. Το οποίο ούτε αυτό προχώρησε. Από πέρυσι που είναι αυτή που βέβαια μέχρι τότε δεν έχει προχωρήσει κάτι. Και ό,τι λειτουργεί, λειτουργεί βάσει τη καλή διάθεση του κ. Φαζάκη. Επισκεφθήκαμε σήμερα το κέντρο Ψυχαργό μαζί με τη σύζυγο του υποψήφιου αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Μαρίνα Ζερβάκη. Ενημερωθήκαμε από το προσωπικό του κέντρου για τα προβλήματα που υπάρχουν. Κρατήσαμε ως σημαντικότερα το ότι το κέντρο λειτουργεί ουσιαστικά χωρίς την αρρωγή, τη μόνιμη αρρωγή ενός ψυχιάτρου, παρόλο που προφανώς αφορά ψυχικά ασθενείς, και στεγάζεται σε ένα κτίριο το οποίο εμφανώς είναι ακατάλληλο. Επιπροσθέτως, με την ευκαιρία να σας πω ότι βρισκόμαστε στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, γυναίκες οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουμε να κάνουμε με το συνδυασμό του Σεραφείμ του Τσόκα, το «Κρήτη μπορούμε». Καταγράφουμε τα προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολλά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας του Λασιθίου. Συζητούμε μαζί τους, ακούμε τα θέματά τους. Αυτά έχουμε σκοπό να μεταφέρουμε και στους ανθρώπους που εμπλέκονται άμεσα με το συνδυασμό και ελπίζουμε ότι αύριο ως περιφερειακή διοίκηση θα μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο, όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα για την επίλυση των θέματων αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Δεχτήκαμε σήμερα την επίσκεψη της κυρίας Τσόκα, της σύζυγου του υποψήφιου Περιφερειάρχη Κρήτης. Μας επισκέφθηκε εδώ και εξεθέσαμε τέλος πάντων τα προβλήματα του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας, το οποίο υπολειτουργεί στην ουσία εδώ στη Σιτία. Χαρήκαμε πολύ για αυτή τη συνάντηση, διότι το κέντρο είναι κάπως παραμελημένο, γενικότερα και από την κεντρική εξουσία και από το νοσοκομείο. Αντιπαραθέσαμε τα προβλήματά μας και την έλλειψη ψυχιάτρου, που είναι το βασικότερο, μιας και η θέση έχει καταργηθεί. Δώσαμε κάποια στοιχεία για τους ασθενείς που εξυπηρετούνται εδώ πέρα και τι υπηρεσίες λαμβάνουν και τι υπηρεσίες μπορούμε εμείς να προσφέρουμε στο πλαίσιο αυτό που υπάρχει. Επίσης, μίλησαμε για τα προβλήματα του χώρου, ο οποίος είναι ακατάλληλος. Λόγω οικονομικής κρίσης, βέβαια, και εμείς αναγκαζόμαστε να είμαστε σε κάποιο χώρο δημόσιο, ο οποίος είναι. Δεν κοστίζει, αλλά δεν πληρεί τις ανάλογες προϋποθέσεις. Και ευελπιστούμε σε κάποια καλύτερη μελλοντική συνεργασία με όλους τους φορείς, ώστε αυτό το κέντρο να αναβαθμιστεί και να μπορέσει να προσφέρει κάτι παραπάνω στους κατοίκους της Σιτίας, διότι είναι η μοναδική μονάδα ψυχικής υγείας που λειτουργεί και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να στηριχθεί. Μετρόπεδο, πέντε στρεμμάτων. Η άδεια βγαίνει εντός των ημερών. Όλα είναι με δωρεές, προσφορές της κοινωνίας της Σιτίας. Και
και έτσι βρισκόμαστε στην γενική ευθύ για να βάλουμε το φωνήγιο. Επίσης θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε στο έργο για να μπορέσει να προχωρήσει, γιατί είναι τόσο μεγάλο έργο. Όσες δωρεές και αν έχουμε το κόσμο, δεν είναι αυτά. Αυτό είναι οι προτεραιότητες και ο λόγος μας είχε το εργαστήριο επαγγελματικής απασχόλησης και φτιάχναμε κεριά, εκκλησιαστικό κερί και μπότα να μαζεύαν τα παιδιά. Αλλά σταμάτησε αυτή τη δραστηριότητα γιατί δεν υπήρχαν χρήματα να πληρώνονται. Διότι ήταν δύο παιδιά αμαία με μία υπεύθυνη, η οποία δεν μπορείς να αφήσεις δύο ανθρώπους πρόβλημα. Ότι ήταν μία υπεύθυνη, αλλά δεν υπήρχαν χρήματα. Και αυτά τα παιδιά τώρα κάνουν αυτή τη δουλειά που έκανε το εργαστήριο και ήταν λίγο ψυχάργο. Δηλαδή αυτά τα παιδιά που τέλειωσαν το ΕΚ και θέλουν να φύγουν 5 ώρες από το σπίτι τους. Κάνει το ψυχάργο. Είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με εκπροσώπους των ΑΜΕΑ και του Φιλανθρωπικού Σωματείου. Ακούσαμε και τα προβλήματα, ακούσαμε και τους στόχους που έχουν θέσει για το εγγύς μέλλον. Είναι και τα δύο, αν θέλετε, αρκετά ευαίσθητα ως θέματα, ιδιαίτερα με την, στην φάση που διανύουμε, σε αυτή την δύσκολη φάση, την οικονομική. Θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τους ανθρώπους αυτούς που παλεύουν, που αγωνίζονται για να είναι δίπλα στον συνάνθρωπο που πραγματικά τους έχει ανάγκη.